Την Τετάρτη μας πέρασε, το βράδυ είχαμε νομικό συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα συζήτησης, τη διαχείριση των απορριμμάτων, ποια είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί μέχρι σήμερα στην πόλη μας και τι μένει για να έρθει. Αυτή η συνάντηση έγινε μετά και από προτροπή και των άλλων δημοτικών παρατάξεων και προκειμένου να έχουμε μια ολόκληρη συνεδρίαση μπροστά μας και αρκετό χρόνο να πάρουν άπατες προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά και να ακούσουμε και τις προτάσεις τους, αν είχαν βέβαια, πάνω στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που είναι το κύριο ζήτημα που απασχολεί σήμερα και την πόλη μας, αλλά και γενικότερα ολόκληρη την Πελοπόννησο. Δεν θέλω να σταθώ στο τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι σήμερα, είναι λίγο πολύ γνωστά. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι το εξής. Από τις δημοτικές παρατάξεις που μας κατηγορούν, που μας κατηγόρησαν και τη συγκεκριμένη μέρα, ότι ουσιαστικά δεν άκουσα κάτι καινούριο. Ότι αναφερθήκαμε σε παρελθοντολογία και αναλωθήκαμε σε αναλύσεις το τι ακριβώς μέχρι σήμερα έχει συμβεί στο Δήμο της Τρίπολης τουλάχιστον τα τελευταία 4-5 χρόνια. Και βέβαια δεν αφορά μόνο την διοίκηση που εγώ έχω την ευθύνη σήμερα, αλλά αφορούσε και την προηγούμενη διοίκηση. Θέλω να πω ότι εάν πολύ διεξοδικά ακούσετε τις δικές τους τοποθετήσεις, θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά ότι ουσιαστικά είναι κενή περιεχομένη. Δεν είχαν απολύτως καμία πρόταση να μας πούν και αυτοί στις δικές τοποθετήσεις το μόνο που έκαναν είναι να μας υπενθυμίσουν το τι ακριβώς είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ο Δήμος Τρίπολης έχει χώρο διαχείρισης που έχει πάρει και την υπογραφή από το περιβάλλον, απλά από το δασαρχείο, όπως σας είπα, υπογραφή αναμένεται, μετά την διαδικασία της Επιτροπής αυτής που συνεδριάζει αυτές τις μέρες, προκειμένου να πάρουμε την οριστική υπογραφή και την περιβαλλοντολογική μας στη θέση Μεγαβούλη και την άδεια εγκατάσταση. Εμείς αμέσως θα προχωρήσουμε να διαμορφώσουμε τους χώρους. Τα χρήματα, όπως σας είπα, υπάρχουν, δεν τα επιβάλλει το Δήμος, τα πήραμε από την πολιτεία. Είναι 600.000 ευρώ. Ποια πολιτική λοιπόν εφαρμόζει από εδώ και πέρα ο Δήμος? Ο Δήμος λοιπόν, αντιλαμβανόμενος και τον καινούριο περιφερειακό σχεδιασμό, αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την αυστηρότητα την οποία έχει στη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων, προχωρεί στη σύνταξη του τοπικού σχεδίου διαχείρισης με συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δίνουμε απάντηση, θα δώσουμε απάντηση από το τοπικό σχέδιο με την ολοκλήρωσή του το επόμενο διάστημα στο σύνολο των απορριμμάτων. Αυτά που είπαμε πριν. Δεύτερο, προκειμένου να γίνει η διαχείριση αυτών χρειάζεται ένας σχεδιασμός. Ένας σχεδιασμός που θα υπάρξει προκειμένου οι πρώτες ύλες, τα απορρίμματα δηλαδή, όλα τα επιμέρους αυτά να υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που θα διαχειριζόμαστε. Και ξεκινάμε μέσα από το σπίτι. Εκεί λοιπόν θα μπουν κάδοι ατομικοί στην κάθε οικογένεια. Και στην κάθε οικοδομή θα έχει τους δικούς της κάδους. Θα σταματήσει αυτό το αλυσιβερίσι σήμερα να αιωρούνται κάδοι μέσα στην πόλη ή έξω από την πόλη και να τις κόβουν βόλτες κάποιοι ή να μην φτάνουν ή να ρίχνουν τα μεν στα δε, να τα ανακατεύουν και να μην γίνεται η ανακύκλωση στην πηγή. Η ανάκτηση δηλαδή όλων των υλικών στην πηγή και θα γίνεται μέσα στο σπίτι. Αυτό θα καταστεί υποχρεωτικό. Θα έχουν κομποστοποιητές όλα τα σπίτια. Όλα. Το δικό τους ατομικό. Θα μεταφέρονται σε κάδους που θα υπάρχει στην κάθε οικοδομή, στην κάθε μονοκατοικία, στο κάθε μπλοκ και αυτά λοιπόν θα μεταφέρονται όλα με συγκεκριμένο σχεδιασμό, με καινούρια αντιρρυπαντικές τεχνολογίες αυτοκίνητα, οικολογικά, στον χώρο που θα γίνεται η διαχείρισή τους. Εμείς θα μπούμε στο κάθε σπίτι μέσα και θα υπογράψουν ότι παρέλαβα. Το κάθε σπίτι θα υπογράψει ότι παρέλαβε αυτούς τους κάδους και θα τους διαχειρίζεται.
και θα ελέγχεται το κάθε σπίτι και η κάθε πολυκατοικία, αν στους κάδους από κάτω που θα μεταφέρονται αυτά, εάν εκεί υπάρχει μέσα η διαχείριση αυτή η οποία κάνουν πάνω, τη μεταφέρουν σε σωστούς κάδους κάτω ή κάτι άλλο. Ή το κάνουν σύνυχτα, να το πω διαφορετικά. Εκεί θα αποδεικνύεται. Και δεν θα φταίει ο γείτονας, θα φταίει η οικοδομή, θα φταίει το διαμέρισμα, θα φταίει η μονοκατοικία. Έτσι. Θα ελέγχονται. Γιατί εδώ αντιλαμβάνομαι τι μου λέτε, αν είναι έτοιμος ο κόσμος να αποδεικνύει μια κατάσταση τέτοια κτλ. Ακούστε. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον κόσμο. Πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί. Θα ανταποκριθεί όχι στο 100%, στο 120%. Αρκεί να μην επιβαρυνθεί με αυτά τα οποία θα λάβει, που θα του δώσουμε δηλαδή, που θα είναι τόσο απλά και τόσο κατανοητά, που μπορεί και μια γιαγιά και ένας παππούς να το καταλαβαίνει από μόνος του.